βαμμένα κόκκινα μαλλιά κάθε νύχτα. Σε ποια σεντόνια να δακρύζεις στα κρυφά. Δεν έχει περιθώριο η πίκρα και η χαρά τελειώνει στα μισά. Λυπημένη μου αγάπη, καληνύχτα. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα εμείς. Σαν αέρας που σε καίει μες στη νύχτα, όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βρεις. Ο γιος μας, καλά. Καλά και σας χαιρετάει. Ο Λούις ξέρει πως οι άνθρωποι που θέλουν να λυτρωθούν από τα πάθη και τους φόβους τους πρέπει να πάρουν αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν μακριά από τους ανθρώπους που αγαπάνε, αλλά πιο κοντά σε αυτά που τους αξίζουν. Πες μου, τι είναι ένα ψωροδάνειο για να έχουμε ένα δικό μας σπιτάκι, πες μου. Μπροστά σε τέτοιες αποφάσεις βρίσκονται η Αλέκα, ο Κωνσταντής, η Μάρθα. Πότε παντρεύεσαι? Ακόμα και η Χρυσάνθη. Η άρνηση του Κωνσταντή να ζήσει με τη Χαρούλα και το γιο του. Η επιμονή της Μάρθας να λύνει τα προβλήματά της με το ποτό και η επιλογή της Αλέκας να απατήσει το Λούι για να αποκτήσει το διαμέρισμα που θέλει είναι μόνον η αρχή για αυτά που πρέπει πραγματικά να πληρώσουν. Ο Λούις όμως δεν έχει καμία αμφιβολία για το τι θα πληρώσει ο ίδιος μέχρι που να απελευθερώσει τη Χρυσάνθη και να πάρει τη δικιά του εκδίκηση. Λέω και... Τι, ξεσπάει μετά, ξεσπάει. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Από μια μεριά είναι καλό, και καλό και ωφέλιμο. Όχι. Όχι, τι όχι. Τίποτα. Τίποτα. Μήνες τώρα. Μήπως ο κ. Παναγιωτάκης μας... Τι θέλεις να πεις? Λέω μήπως... Αποκλείεται. Εκεί στην Αίνα τίποτα. Είναι 59 χρονών. Και ο πατέρας μου είναι 65. Και λες ότι... Τι λέω, για ρώτα τη συμπεθέρα στην κυρία Δαρασία να στα πει. Πόσο χρονό με κάνεις, Μανώλη? 40 κι ούτε. Έλα βρε, έλα βρε. Η Αλέκα μου έκλεισε τα 25 της, την όργη στα 15 την έκανα. Και τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Και η μήτρη Θεού στα 15 της δεν γέννησε? Σε παρακαλώ, μην μπερδεύεις τα θεία. Όχι, λέω, πάντως δεν σας κάνω πάνω από 40 ούτε μέρα. Και αν βγάλετε και αυτά τα καλογερίστικα και τα μαλλιά σας λίγο ελεύθερα να τα αφήσετε, 30. 30 και λαχταριστή. Σα δεν τρέπεσαι, σα δεν τρέπεσαι. Γιατί να ντραπεί? Ξύπνησες, καλώς το. Το παιδί? Καλά, εσείς από τα μαύρα μεσάνυχτα ξυπνήσατε. Περίσεψε και για μένα καφές. Εγώ, σε 2 λεπτά και έτοιμος. Ο μπαμπάς έφυγε. Έχει ώρα για την έγινε. Καλά κι εσύ? Βαρύθηκα. Και του το πες? Βεβαίως. Μπράβο, μαμά. Μπράβο. Τι σου έλεγε? Διάφορα. Πώς. Του είπες, αλλά δεν τρέπεσαι. Γιατί? Δεν τον ξέρεις τώρα, όλο σκαμπρόζικα είναι. Καλά. Μαμά, εγώ θα λείψω για καμιά ωρίτσα. Θα μου κρατήσει το παιδί? Πού θα πάτε, κυρία Κάτικα? Δεν θα πάμε, θα πάω. Α, για πού αν επιτρέπετε? Έχω ραντεβού. Ραντεβού, τι ραντεβού? Έχω ραντεβού με τον κύριο Ανάργυρο για το διαμέρισμα. Και καλά, δεν θα το δει και ο άντρας σου το διαμέρισμα? Όχι, βέβαια. Πρώτον, γιατί δεν ενδιαφέρεται, και δεύτερον, γιατί το διαμέρισμα θα είναι δικό μου. Θα γραφτεί στο δικό μου το όνομα. Μαντάμ, ο καφέ σας. Λοιπόν, Μανώλη μου, ξέρεις κάτι? Νομίζω ότι η ποδιά σου πηγαίνει. Θα πρέπει να την καθιερώσουμε, ε. Ούτε για αστείο, ούτε για αστείο. Αποκλείεται. Πάντως δεν ακούγονται και καλά λόγια για τον άντρα σου.
δεν τα ξέρεις. Ο ένας το άλλο δεν χρωστάει καλό. Μόνο το θάρρος, αλλά... δεν καταλαβαίνω. Τι του βρίσκεις. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Μια χαρά κοπέλα εσύ. Κακομούτσινος και άχρηστος αυτός. Σε παρακαλώ. Συγχωρίζω. Συγχωρίζω, αλλά στο είπα μόνο το θάρρος. Ήταν ζασίφουνας, ήταν παραμυθένιος. Ήταν μια πρόσκληση και μια πρόκληση. Ήταν. Είπες, ήταν. Τώρα πια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν πάει άλλο. Τα χωρισμένα ζευγάρια με παιδί είναι χιλιάδες. Δηλαδή, τι εννοείς? Τίποτα. Απλά λέω. Να χωρίσω. Βλέπεις κανένα μέλλον μαζί του? Να χωρίσω. Έτσι και φανεί ο Πάνος. Καλά. Ο Πάνος τώρα θα ψαρεύει στο Αγίστρι. Σκέψου, λέει, να εμφανιζόταν. Θα έπεφτε στην αγκαλιά σου σαν παλαβός. Όχι σε παρακαλώ, δηλαδή. Κοιτάξου. Κοιτάξου τον καθρέφτη. Έτσι ήμουνα 20 χρονών. Και λιγότερο. Όχι που μου τα φτιάχνεις τα μαλλιά, λες και σε θεούσα. Συνέχεια κότσο. Το μαλλί για τη γυναίκα είναι στολίδι. Όσο είναι νέα. Τώρα ψοφάς για κολακίες, έτσι. Μια γυναίκα είναι πάντα νέα. Όσο εκείνη το θέλει, είναι νέα. Κοίτα, 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 κοίτα. Σήκωσε παρακαλώ λίγο, σήκω, σήκω. Και πες μου, κοίτα. Δεν κοντεύεις να μοιάσεις με εκείνη τη φωτογραφία σου όταν έκανες κούνια? Πες μου. Είσαι μπερμπαντάκος. Άνθρωπος είμαι. Κι εγώ ότι είναι ωραίο και το θαυμάζω και το δηλώνω. Πώς πέρασαν τα χρόνια, Μανώλη? Δεν παίρνανε τα χρόνια. Εμείς οι άνθρωποι περνάμε, Ανδίτσα. Με μιλήσε έτσι, σε παρακαλώ. Καμπάνα είναι. Mm-hmm. Απόλυση είτε εσύ. Χρόνια πολλά. Γιατί τι είναι σήμερα? Τίποτα. Τίποτα. Των Αγίων γενικώς. Των Αγίων της ομορφιάς, των Αγίων του έρωτα. Α, δεν έχουν οι Άγιοι έρωτες. Λάθος τους. Αρδίτσα μου, ο έρωτας είναι η πηγή της ζωής. Είναι έτσι σαν θεϊκό ταξίδι. Κοίταξε τα μάτια σου. Κοίταξε τι όμορφα που είναι. Πόσο φωτεινά είναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δηλαδή, τόσα χρόνια και μένεις έτσι, αβέβαιη, χωρίς να αναγνωρίζεις την ομορφιά σου. Αλλά δεν μπορεί. Μέσα σου υπήρχε μια ελπίδα ότι κάτι που θα γινόταν, για κάτι που θα γινόταν. Κάτι που σου προετοίμαζε ο Θεός της ζωής και του έρωτα. Και θα σου είναι γεμάτη και έτοιμη, το ξέρω. Έπρεπε λοιπόν να έρθω εγώ. Όχι. Εσύ. Νομίζω ότι δεν το ξέρω. Πόσες νύχτες και πόσες μέρες πρέπει να πέρασες. Τρομαγμένη. Γεμάτη ανησυχίες και ταραχές. Αλλά ωρίμαζες. Διώξε αυτούς τους ίσκους. Και μη μου κλαις. Χαμογέλα μου λίγο. Κι άλλο. Χαμογέλα λίγο. Δεν ξέρω τώρα. Και πήγε να φέρει ένα φουστάνι. Τι φουστάνι, τι είναι να το κάνεις? Κάτι πιο φαντάχτερο. Το θέλω για σένα. Έλα, σήκω. Έλα, πήγαινε. Τι θα μου κάνεις? Πήγαινε. Θα δεις. Πήγαινε. Ένα καλό φουστάνι. Φαντάχτερο. Άστο. Όχι. Πάω εγώ να το φέρω. Περίμενε εδώ εσύ. Thank you.
Κάνεις μέσα. Όχι. Καλύτερα να πας εσύ εγώ. Θα γυρίσω το αυτοκίνητο και θα σε περιμένω. Εντάξει. Τρελάθηκε στα φουστάνια της Αλής. Τα φουστάνια της Αλής, γιατί. Λοιπόν. Εδώ, αυτό με τα λουδάκια μου αρέσει. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και γδίσου. Θα γίνει φασαρία. Μη φοβάσαι, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Έλα, έλα, γδίσου. Όχι, για το όνομα του Θεού, Μανώλη. Άστον το Θεό τώρα, άστον, θα σε δει και αυτός και θα σε θαυμάσει να έχει να κάνει και κάτι άξιο λόγου. Λοιπόν, ποιο. Διάλεξε. Δεν θα μου κάνουνε. Γιατί δεν θα σου κάνουν. Μια χαρά είναι το κορμί σου, ίδια με τις Αλέκας. Έλα τώρα, αυτές είναι δικαιολογίες. Πες μου, ποιο. Διάλεξε. Άσε με μόνη μου, όχι μπροστά σου, ε. Εντάξει. Λοιπόν, α, θα ετοιμάσω και ουζάκια. Έτσι. Δεν έχεις ξανάρθει εδώ, παιδί μου, ε. Καλέ, πρώτη φορά, πρώτη φορά. Και ο Μανώλης. Ήθελα να δείτε την εγγονή σας και ήθελα να έρθω μόνη μου. Κρίμα. Κρίμα που δεν θα τη δει και η δίτσα της. Σήμερα διημέρευση στο νοσοκομείο. Καμιά άλλη φορά, παιδί μου, καμιά άλλη φορά. Πρώτα μας να μας εντοπίσετε στο τηλέφωνο, έτσι. Έχετε τηλέφωνο. Στον μπακάλι μας. Έχει ο μπακάλις μας ο Λουκάς για όλη την γειτονιά. Ναι, παιδί μου, πάρτε. Στο δώσω γιατί αυτός σίγουρα δεν θα στο δώσει. Πρόσεξε να το χάσει. Ευχαριστώ. Έχουμε γλυκό βύσινο από τα χέρια μου. Μήπως προετοιμάσετε δύο ώρα κανένα ουζάκι. Ούτε μου γίνει. Έχω τόσο εγώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Σε αυτή τη φωτογραφία μου θυμίζεις τη μάνα μου. Τη μάνα σου. Χρόνια πίσω. 20 και βάλε. Ωραίος άνθρωπος και άλλος άνθρωπος. Βίος και πολιτεία. Καλός βίος και καλή πολιτεία. Να σκεφτείς το 29, εκεί παντρεύτηκε. Τον κύριο Πέτρο. Όχι, ο κύριο Πέτρο είναι ο δεύτερος. Παντρεύτηκε πρώτα έναν καραβανά. Καραΐσκο τον λέγανε. Α, δηλαδή δεν είσαι γιος του κύριου Πέτρου. Βεβαίως και είμαι γιος του κύριου Πέτρου, αλλά τι έγινε. Η μανούλα μου κλέφτηκε με την ορδινάτα του καραβανά. Που ήταν ο κύριο Πέτρος. Ομορφάντρας. Και βγήκα εγώ. Άστο μου να το φέρω εγώ μέχρι την εξώπορτα. Ντυφή, για στιγμή παιδί μου, για στιγμή μη φεύγεις, ε. Μη φεύγεις, κάτι έχω να δώσω το παιδί μου. Ωχ, ο Ανάργυρος σταυρώθηκε και με το δίκιο του. Ο Ανάργυρος. Ναι, είναι ένας οικογενειακός μας φίλος που είχε την καλοσύνη να με φέρει μέχρι εδώ. Α, δεν ήρθες μεταξύ. Και γιατί δεν τον πεις τον άνθρωπο να περάσει μέσα, μόνο τον άφησες έξω σύξυλο. Ένα λίγο ζάκι ακόμα. Όχι, όχι, άλλο. Γιατί. Γιατί το λέει και το Ευαγγέλιο. Ούζο εφραίνει καρδία ανθρώπου. Δεν λέει ούζο, ίνος λέει. Ναι. Ίνος εφραίνει καρδία. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα εμείς. Ούζο έχουμε με ουζάκι φρενόμαστε. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Η ωραία γυναίκα και η θεία τροφή. Ζούνε. Σε ζούνε με τη μορφή. Παλαμάς αυτό. Αλλά μας, σπουδαίο σπίτι. Βέβαια ο Μανολόπουλος πήγαινε από τον καθαρέσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Περδικό στήθη τσιγκάνα. Τα στήθη σου, τα στήθη σου. Τροπή σου, είμαι παιδερά σου, με άλλα λόγια μάνα σου. Ω μαγεύτρα που μιλείς μεσάνυχτα προς τ' άστρα. Γλώσσα προς τα γη. Σήκω, 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 σήκω. Σήκω να σε δω. Πού είναι η φωτογράφη, πού είναι η φωτογράφη, πού είναι. Φλουρί Κωνσταντινάτο, ε. Θα το δει κιόλας ο παππούλης. Μάλλον ο παππούλης ξέρει από τέτοια. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι δικό μου βαφτιστικό, ε. Το κρατάω με τα δόντια. Με τα δόντια το κράτησα να με το πουλήσουμε. Λες και το ξέρα πώς θα έρθει μια μέρα. Λες και το ξέρα. Άντε, παιδί μου. Καλό φούρνο. Την ευχή μου. Το Αβραάμ του Ισάκ, τα αγαθά κορούλα μου. Βαρβάρα, θα του βγάλει τη χρυσάνθη. Στην υγεία. Γευτίσες ήρθανε ντυμένες. Φανταχτερά γιορτής φουστάνια, γύφτισες ήρθαν και κρεμάνε. Χοντρά, γελιστερά, γιορτάνια. Αχ, κοίτα αντίπα. Πού είσαι να δεις το τέρι σου. Κι άλλο ουζάκι, κι άλλο ουζάκι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς είναι σας που μας φέρετε την εγγονή μας. Λοιπόν,
Σας χαιρετώ. Στο καλό. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Οικογενειακός φίλος. Οικογενειακός. Τίποτα, του πατέρα της φίλος. Φίλο, ε. Δεν είναι από τα δικά μας τα παιδιά. Όχι καλέ τα δικά μας τα παιδιά, από πού και ως πού. Για να μην αδικοβάζεις, ε. Με τι αδικοβάνω, είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Σκέφτηκες όμως. Τι ώρα θα είναι έτοιμο το κουβέτσι. Όπου να είναι. Για να σε δω. Ορίστε, δες, τι να δεις. Μπα και γραβάτα. Ναι, είμαι ένας ευπρεπής δικαστικός. Έχετε κανένα πάρτι από εκείνα τα εξόλους και πρόλης. Έχουμε επίσημο γεύμα. Μπα. Παρά την κυρία και το κυρίο Ρετσίνα. Τι μου λες. Έκανα και μη κακό. Γεύμα ο Μανολάκης. Ναι, ο Μανολάκης που τόσο τον κατακρίνεις τώρα έχει χρυσοχοΐο, καταστηματάρχη στην οδό Βασιλείος Γεωργίου του Πρώτου. Γιατί καλέ, πέθανε ο πεθερός του. Τώρα τι έχει πάθει και τον γλωσσοτρό στον άνθρωπο. Μια χαρά είναι. Ο αντίπας τον έκανε συνέτερο το Μανώλη. Συνέτερο. Κοίτα, φίλε μου, κοίτα. Ο Ρετσίνας καταστηματάρχης. Γι' αυτό έχουμε επίσημο γεύμα. Ο Ρετσίνας. Τώρα, ο Ρετσίνας, ο αντίπας, δεν ξέρω ποιος μας κάλεσε, πάντως μας καλέσανε. Και να μην πας μαδιά τα χέρια. Ναι, θα πάρω και γλυκά. Όχι, όχι γλυκά, λουλούδια. Γλυκά πάνε. Η παρακατιανή, έμανα. Μάλιστα. Αφού το θέλει έτσι, παρακατιανή. Πάνε γλυκά σου λιγούριδες. Οι άνθρωποι, σαν την οικογένεια του αντίπα, δεν είναι ξενιστικωμένοι. Και στη λευρέ έκανα λουλούδι σε εκείνο το κορίτσι. Τι με κοιτάς, μαράζωσε. Δεν το είδες, δεν το βλέπεις, μαράζωσε πια. Από τι ρε μάνα, από τι το μαράζει. Έλα τώρα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Μάνα, κοίτα να δεις, πήγες να μου τη φορτώσεις με το ανεμογκάστρι, δεν μου τη φορτώσεις τώρα με το μαράζει. Άντε, γεια. Γεια. Αυτό δεν είναι τίποτα. Να τον μάθεις καλά, να κάνεις και τις φιγούρες του είναι μία. Που παίρνεις την τάμα και τη βάζεις κάτω εδώ και κάνει και τούμπα, φοβερά πράγματα. Δούμε. Ναι, πάρα λίγο. Μπορεί να είναι ο Παναγιώτης. Όχι, όχι, αποκλείεται. Ο Παναγιώτης έχει κλειδιά. Βέβαια, έχει κλειδιά. Τι. Ποιος λες να είναι. Θα σου πω, είναι κάτι φιλαράκια. Περίμενε. Πού είναι το. Καλώς μας ήρθατε. Τα φιλαράκια μου, η κυρία Αντίπα. Με τον κύριο Μανολόπουλο γνωριζόμαστε. Ναι, και ο Λιακόπουλος, ο Βασίλης Λιακόπουλος. Φίλος κι αυτός, αρχαίος και ο λίγος καρδέψας. Τι λες, ρε. Καθίστε παρακαλώ. Δεν μου είπε τίποτα ο Μανώλης, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Καθίστε. Κυρία Αντίπα, στην ομορφιά σας. Φιλοφρονήσεις, φιλοφρονήσεις. Και από μένα και σας βεβαίω κάθε άλλο παρά φιλοφρονήσεις. Να τα βάλω αμέσως στο νερό. Εγώ. Η κυρία Λέκα μέσα με το μωρό. Όχι, βγήκε. Πήγε επίσκεψη στα πεθερικά της. Πού, στον κύριο Πέτρο. Όχι, ήρθε ο κύριος Ανάργυρος και την πήρε με το αυτοκίνητό του. Ο κύριος Ανάργυρος. Φίλος. Οικογενειακότατος. Τέλος πάντων. Κυρία Τύπα, είχα πει στα παιδιά να έρθουν σήμερα για να πιούμε ένα ουζάκι μαζί. Πολύ ευχαρίστως, πάνω στην ώρα. Και εμείς εδώ τα ουζάκια μας πίναμε. Εσείς, κυρία Αντίπα, πίνετε. Με κατάφερε ο Μπερμπάντης. Τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κάτι αλλάξατε. Τι αλλάξατε, το χτένισμά σας. Αυτός. 10 χρόνια νεότερη, ε. Κοριτσάκι, κυρία Αντίπα. Κοριτσάκι, γιαγιά. Εγώ πάντως, αν σας έβλεπα στον δρόμο, δεν θα σας αναγνώριζα. Με συγχωρείτε, πάω να ετοιμάσω κάτι για τα ούζα μας. Ναι, καθίστε ρε, καθίστε. Τι της έκανες ρε, ε, τι της έκανες. Τι
Την εκρανάστησα, ρε. Θαμένη ήταν η γυναίκα εδώ μέσα. Λουί, πολύ μου γουστάρει η πεθερούλα σου. Ρέχει το διάλογο τώρα. Ε, τι ενδιαφέρεσαι εσύ. Κοίτα ρε, μην αρχίσει τίποτα αστεία, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη και θα το πάρει τη μετρητή. Άλλα μου λέγε ο Κωνσταντής. Μια όρημη κυρία, θρησκευάμενη και χαμηλοβλεπούσα, έτσι δεν μου λέγε. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Και πού να τη δείτε γυμνή. Την έχδισε κάθαρμα. Σταμάτα, ρε. Κάσε, φωτογραφικό. Πού είναι, τι... να, να, εδώ. Τι, αυτή η κυρία είναι η. Κοίτα, Βασίλη, κοίτα να χαζέψει. Μάνα μου, θεοκόμματος, ρε. Και έχει μέσα εδώ και το πιάνει φωτογραφία. Είναι καλή. Βρε παλιόπαιδο, με εκθέτει με τι φωτογραφίε μου. Κυρία Αντίπα, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Κλείς το χάνω. Εκ των ενόντων, φυσικά, ε. Ό,τι υπάρχει, ό,τι βρέθηκε. Νεράκι. Σκέτο. Το πρώτο ούζο πάντα σκέτο. Εντάξει. Μέρσι. Σκέτο, σκέτο. Εγώ λίγο νεράκι. Λίγο. Λίγο νεράκι. Εντάξει. Γεια σας. Γεια σας. Έχει και τα κόμμα εδώ. Ξάδερφε. Κωνσταντίν. Μαντάμ, παρακαλώ. Κάτσε εσύ. Τι έγινε εδώ, τροϊκός πόλεμος για την ωραία Ελένη. Ο Πρίαμος. Κάτω το κερατό, άσε κάτω τη γυναίκα. Θα με κατασπαράξει. Ναι, μάνα μου. Τι μάνα σου, ρε, πεθαράμενε. Κοίτα εδώ, ρε, σου κόλλησε σε στρίδι. Ας τη γυναίκα. Ξανά και πάλι ξανά, διότι μόνο εγώ είμαι σε θέση να εκτιμήσω το πλάσμα. Καλά, φτάνει τώρα. Φτάνει και μετά πάλι. Μετά τώρα. Έτσι, με τη σειρά. Μην κοίτσα. Σελίε. Τι γίνεται, κύριε Ρετσίνα, δεν έχει άλλο ούζο. Αχ, δυστυχώς. Παρ' μας τελείωσε το ούζο. Μανώλη, έχουμε κονιάκ. Ξέρεις που τα κατακονιάζει ο πεθερός σου. Το βάζει μέσα στο σε ένα ντουλάκι που έχει παπούτσια. Ζαλίζεται, αυτό είναι σάμπιο κρασί. Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Στη στιγμή. Για λίγο λίγο. Τι είναι, ρε, τσινάδιο ήτανε. Μισογεμάτο ήτανε, αλλά το πιάτε. Προπίφτες. Μαντάμ, δεν έχει κανένα μαγαζί εδώ κοντά. Σιγά. Ούτε έχει ποτά. Σιγά, σιγά, ήσυχα. Θέλει έλεγχο η κατάσταση να το οργανώσουμε καλά, να μην γίνουμε σκατά. Να αυτό. Άντε, πάμε. Εμείς θα φύγουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στις Χαρούλας τώρα. Ξέρεις που βρισκόμαστε, ρε. Λοιπόν, τη Χαρούλα τώρα, άμα πάμε, εγώ την παντρεύομαι. Καλά, άστο, ήρθες δεύτερος, άλλη φορά. Γιατί δεύτερο, προδοσία. Τι προδοσία. Προδοσία, δικιά της. Τώρα τι να σου πω, αφού έχει το γιο μου. Καλά, ξέχνα το. Το αίμα μου, το σπέρμα μου. Άλλη φορά. Πήγαινε με, ρε, πήγαινε με, τι είναι, πήγαινε με. Δεν είπαμε θα πάω να πάρουμε κρασί. Περιμένουνε. Και τον είδες τον άλλο, τον Ταλκαδιάρη, τον Λιακόπουλο, της ρίχτηκε. Πότε. Εσύ. Τους αφήσαμε ολομόναχους τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, η Χρυσάνθη είναι βράχος αυτά. Έλα. Το πρόσωπό σου, το κορμί σου.
Τίποτε ο μπαγάς σας, ο μονοφαγάς, τίποτε. Τι εννοείτε, τι εννοείτε. Ο έχων δύο χιτώνας, κυρία Χρυσάνθη μου. Μου το λέτε χριστιανικά. Ορθοδόξος. Τι κορμάρα είναι η κορμάρα σου. Κύριε Βασιλά. Άστο, κύριε Βασιλάκη, κι έλα μου. Έλα μου. Είχε προετοιμάσει τα πράγματα. Δεν νομίζω. Ίσως ως ένα σημείο. Αλλά ό,τι έγινε μετά είχε ξεφύγει από τον έλεγχό του. Τον έλεγχό μας. Πού πήγανε, ρε. Δεν είναι εδώ. Τι διάλογο τους κατάπιε εκεί. Πώς θα τους κατά... Τι λες, να φύγανε. Ξέρω. Α, το Ρουφιάνο. Τι το Ρουφιάνο, τι. Θέαμα ήταν απερίγραπτο. Κάνα δεκάλεπτο θα κράτησε το πανδαιμόνιο. Εγώ καλά, τελείως χαμένος. Πήγα να παραστήσω λίγο τον άνετο, αλλά στην πράξη έμοιαζα και άβγαλτος και τρακαρισμένος. Ένα μάτσο χάλια. Νύχτα πια μπήκε στο σπίτι ο κύριος Αντύπας και βρέθηκε αντιμέτωπος πρώτα με τη μοίρα του και ύστερα με τα γεγονότα. Έλα, Παναγία μου. Αλέκα. Αλέκα. Χρυσάνθη! Τι γίνεται εδώ, εδώ τι γίνεται, ρε! Τι γίνεται εδώ, σε ρωτάω, ρε! Αυτά. Αυτά, ρε, και ποιοι είναι αυτοί! Τι ξέρει αυτή, ρε, τι να μάθει, ξέρει η αλήτη! Έξω, ρε! Δεν είναι πια σπίτι αυτό για να ζουν άνθρωποι. Πάλι σε σάπισε. Να φύγουμε. Πολύ αργά για εξαλείγματα. Έχεις δίκιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Να ξέρεις πόσο σε θυμάμαι. Να ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Τι ύφος είναι αυτό. Δεν αντέχω άλλο. Τίποτα δεν σε ευχαριστεί. Εγώ ευχαριστή. Όλοι πλήθηκαν. Όλοι άλλαξαν. Προς το χειρότερο. Καλά έκαναν. Η Αντιγόνη δουλεύει. Ο γιος σου αγοράζει σπίτι. Σου έκανε και εγγονή. Τι άλλο θέλεις. Παναγιώτα να σου πλούτησε.
φοιτητριού μου, φτιάχτηκα. Ο αδερφός μου Ηλίας βολεύτηκε. Τι ήθελες, να πεθάνω στην πείνα οι άνθρωποι. Ο Ηλίας. Και δήλωση έκανε και τον απάλλαξαν και δουλειά βρήκε. Όλοι βολεύονται. Μόνο εσύ κλαις τη μοίρα σου. Μόνο οι φίλοι σου που τσάφισες και τους έφαγε άδικα το χώμα αυτοί δεν πεινάνε, αυτοί χόρτασαν ιδέες. Θα αρχίσεις πάλι τα ίδια. Ποτέ σου δεν κατάλαβες. Τι να καταλάβω. Ότι είμαι σαν ξένη εδώ μέσα. Ότι για σένα δεν υπάρχω πια. Άργησα, αλλά το κατάλαβα. Έπρεπε να φάω τη ζωή μου για να το καταλάβω. Θα ρωτήσεις τον γιο μου τον Μανώλη. Αυτός ξέρει το νόημα της ζωής. Το ξέρω. Μια χαρά είναι. Οικοκυρεύτηκε, δεν πετάει στα σύννεφα. Εσύ τι κάνεις. Τι ονειρεύεσαι, Αθανασία. Πού ζεις. Πάντα έλεγα πως κάτι θα αλλάξει και σε εμάς. Ήλπιζα. Αλλά πού. Εδώ. Εδώ μέσα είναι η ευτυχία μας. Όλα εδώ μέσα είναι. Άρα εντάξει, εγώ φεύγω αύριο, έτσι. Αύριο. Από μένα θες τίποτα. Όχι. Πάω σπίτι. Από Μεθύση πώς πάμε, ρε. Από Μεθύση, εντάξει. Από κυρία Χρυσάνθη τι κάνουμε. Γαμώ το, τη βγήκε ξινό της γυναίκας. Άντε, γεια. Καλημέρα. Και εγώ στη θέση σου θα έφευγα. Δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Όλο το λέω και όλα να βάλω. Δεν αντέχω άλλο, Αντιγόνη. Πνίγομαι, γέρασα. Δεν με χρειάζεται κανένας εδώ μέσα πια. Εντάξει. Όμως ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα. Κοιμάται. Εσύ. Δεν ξέρω. Όλα ανάποδα πάνε. Κοίτα. Αν δεν το θέλεις, μη γυρίσεις. Είναι καλύτερα έτσι. Τι να πω. Μιλιά. Θα πω ότι γύρισα και δεν σε βρήκα. Έχεις φύγει. Γεια. Καλύτερα έτσι. Και πού είσαι. Σε ευχαριστώ για όλα. Εσύ με μεγάλωσες, αυτό δεν το ξεχνάω. Πάντα θα σε περιμένουμε. Μια μέρα θα λυγίσεις που θα λυγίσεις. Μην το καθυστερείς. Ας είναι ο Παναγιώτορος παντρεμένος. Έχει λεφτά, έχει κέφια, έχει δύναμη. Δεν χάνεται αυτός. Εγώ στη θέση σου θα πήγαινα τρέχοντας. Η ζωή τελειώνει. Τι περιμένεις. Όχι με αυτόν, όχι. Τότε γιατί δεν έλεγα τον ναι από τότε, γιατί. Στο τέλος θα τον αγαπήσεις, θα δεις. Λέει πολλά αστεία. Οι άνθρωποι που λένε αστεία αγαπιούνται, θα δεις. Να πας. Ο άλλος
Μην ελπίζεις. Πάει όλο ταχώς για Ιουλία. Ξέγραψέ τον. Για πάντα. Δεν τον προσέχεις. Αντιγονούλα! Χαίρετε. Ο Πεθερούλης μας πέταξε με τις κλωσιές. Έξωση. Γιατί? Μη ρωτάς εμένα, το κύριο και την παρέα του να ρωτήσεις. Ποιος ξέρει τι λαδιές θα κάνουν στον πατέρα μου. Λοιπόν, για αρχή εδώ... Εντάξει, θα βολευτούμε, θα χωρέσουμε. Εξάλλου, από σήμερα είμαστε λιγότεροι κατά έναν. Τι έγινε? Τι έγινε, πατέρας μου? Η Αθανασία έφυγε. Γύρισα και δεν τη βρήκα. Ένα σημείο με έγραφε ότι μας βαρέθηκε και φεύγει. Εντάξει, έτσι, έτσι. Καλά είναι. Να γίνει και μια αλλαγή, να συμβεί κάτι. Αυτές δεν είναι οι επαναστάσεις που σ' αρέσουν? Εδώ που τα λέμε, καλά δεν μας έκανε. Τώρα εδώ που τα λέμε και ο Μάστορας το είχε παρακάνει. Όμως τώρα να αναλάβεις εσύ, όχι όλα στην Αντιγόνη. Μανώλη, δεν βγαίνει ζωή εδώ. Πάμε να φύγουμε. Όχι, ματάκι, ματάκι. Ξέρεις εσύ, αύριο θα κλαφτείς τον πατέρα σου και θα επιστρέψουμε. Κάτι θα γίνει. Έχει ο Θεός. Πού πας, Αντιγόνη? Δεν μου είπες. Μένουμε, μας διώχνεις, τι θα κάνουμε? Εσείς μένετε, ρε παιδιά. Τι? Εγώ φεύγω. Γιατί, πού πας? Στο διάολο. Το τσιγάρο, με έπνιξες. Μην εκνευρίζεις, Αντιγονούλα. Και μη με λες Αντιγονούλα. Δεν σου δώσε αυτό το δικαίωμα ακόμη. Μπορεί να πήγαν όλα στραβά, αλλά... Τα έκανα θάλασσα, αλλά και εσύ δεν πήγες πίσω, σύμφωνοι. Βέβαια, τώρα που έχω μια οικονομική άνεση, τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα, αλλά... μου τζώνω και τον εαυτό μου. Τότε όμως... Και εσύ άλλωστε, θεωρούσες τον Μανολόπουλο το παν. Σκατά. Ανθρωπάκι σαν όλους μας. Στην πρίκα της Ιουλίας θα καταλήξει κι αυτός. Σε τι διαφέρομαι τώρα, μου λες? Πού πάμε? Θα δεις. Ποιος ήταν εμάς τώρα? Ναι. Λέω, ποιος ήταν? Έφυγε. Άσε, θα χτυπήσω ο καθαρός αέρας και θα συνέρθει. Δεν είναι καλά τελευταία. Η Αθανασία... έφυγε.
Καιρός ήταν. Τι να έκανε. Έτσι που βούλιαξαν όλα τα μέσα, τι να κάνει. Έφυγε. Μανώλη, τι κάνουμε, μένε με φεύγουμε, νύσταξα, κρυώνω. Μήπως έχεις κανένα καλύτερη ιδέα εσύ. Τι σκέφτηκες. Τι σκέφτηκα. Σε ξέρω εσένα. Όταν έχεις κάτι κακό στο μυαλό σου, αυτό το ύφος πέρας. Λοιπόν, λέγε να τελειώνουμε. Τι κάνεις έτσι, ε. Για τον Ανάργυρο λέω. Δεν είπε τι θα γίνει σήμερα με το παιδί, πού θα μείνετε, πού θα κοιμηθείτε. Και εσύ μαζί, Μανώλη μου. Κι εγώ μαζί, ναι, έτσι είπε, αλλά δεν το εννοούσε, άλλο εννοούσε. Πώς έγινε με το σπίτι, αλήθεια, και το κατέβασε έτσι. Ε, έτσι δεν μου λέγες στον δρόμο ότι το πήγε πόσο, 30% φτηνότερα. Περίεργο μου φαίνεται, τόσο εύκολα, 30%. Μανώλη μου, σταμάτα πια τις καζομάρες. Αντί να μ' αγκαλιάσεις που σου λέω ότι κρυώνω, κάσε και μου λες αηδίες. Γιατί εκνευρίζεσαι. Έλα να σε αγκαλιάσω. Ε, πάρε μ' αγκαλίτσα, αγάπη μου. Έτσι. Ξέρεις ότι εγώ είμαι πολιτισμένος άνθρωπος. Αυτά τα καταλαβαίνω πολύ. Τι έγινε για φες μου τώρα. Του έδειξες λίγο πουτάκι παραπάνω. Μ? Σε στρίμωξε έτσι τάχα μου πατρικά. Για να κατεβάσεις την τιμή, ε. Αυτό έγινε. Έλα, πες μου, μην έχεις τύψεις. Ωραία. Κι εγώ το ίδιο δεν θα έκανα. Μ? Τι έγινε. Πώς τον έψησες. Πήγες σπίτι του. Πότε. Καλά, δεν προλάβω να σε ρωτήσω. Ποτέ. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, μια σταγόνα. Στα χείλη να σε καίει για καιρό. Δυο στάσεις τη ζωή στο χειμώνα. Και ποιος φοβάται. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα εμείς. Σαν αέρας που σε καίει μες τη νύχτα. Όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βρει. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.